Ιδιαίτερη είναι η σημερινή μέρα για τον ποδοσφαιριστή της ομάδας κάτω των 19 ετών του Όφη, Γιάννη Αποστολάκη. Ο Ρεθυμιώτης Μέσος υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την Ηρακλείο του ΠΑΕ, το οποίο έχει τριετή διάρκεια. Ο 17χρονος ποδοσφαιριστής βλέπει ένα όνειρο να γίνεται πραγματικότητα, ενώ είχε αγωνιστεί και στις τρεις ομάδες υποδομής του Όφη. Από εκεί και πέρα, σε καλό δρόμο βαδίζει η ομάδα κάτω των 19. Και έτσι, μετά την νίκη με 1-2 στο Αγρίνιο επί του Πανετολικού, επικράτησε το περασμένο Σάββατο με το ίδιο σκορ απέναντι στη Λαμία στο Βαρδινογιάννιο και ξεκόλλησε από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Ο Όφη είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 12ο λεπτό με τον Αποστολάκη να σουτάρει και τον Τρόπουλο να μπλοκάρει, ενώ στο 28 έχασε σημαντική ευκαιρία με τον Σωμαράκη να μην καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα σε κενή εστία. Το γκολ για τον Όφη στο 40ο λεπτό όταν Θεοδοσουλάκης με ωραίο πλασέ, έπειτα από σέντρα του Αποστολάκη, νίκησε τον Τρόπουλο, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του Ηρακλείου. Στο 52 ο Σωμαράκης βγήκε τετ-α-τετ με τον αντίπαλο Κορκίπελ, με την μπάλα να περνά out, ενώ την διακατάληξη η κεφαλιά του Θεοδοσουλάκη στο 55. Στο 73 μπορεί ο Όφη να έμεινε με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Βασιλάκη με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ωστόσο, συνέχισε να είναι καλύτερο στο παιχνίδι και στο 75 διπλασίασε τα τέρματά του με ωραίο σου του Λέλεκα μετά από εκτέλεση κόρνερ του Αποστολάκη. Στις καθυστερήσεις, ο Τρούμπολος με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-1 στην αναμέτρηση.